Όχι, πάω με του Ηρακλή. Ναι. Και ήρθαν κάποιοι κρυμμένοι φίλαθλοι του ΠΑΟ και οι οποίοι έσκασαν πιστόλια στο μαγαζί. Άντε καλή υπόξηση, πιστόλια. Και μην του βάζετε μέσα. Πιστόλι φωτοβολίδα. Όχι, πιστόλι στη τιμή. Δεν πληρώνετε. Κάτσανε, φάγανε τι περιπέτειε. Δεν πληρώσανε. Α, είναι αυτό που λένε ρίξε με πιστόλι. Ο τεράστιο λαό δεν πληρώνει. Ο τεράστιο λαό. Και χθε που ήρθαν οι φίλοι του ΠΑΟ. Του Ηρακλή. Αφήσα και μπουρμπουά. Του τραπεζώσαμε, άφησαν και μπουρμπουά. Μήπω πληρώσα και τον Παοξίδων. Όχι. Δεν το ξέρω αυτό. Είπανε μήπως τα παιδιά έχουν καμιά οφειλή. Άλλη ποιότητα. Άλλη ποιότητα. Ευγενική τα πάντα, δεν ξέρω αυτό. Είναι σκληρή στο γήπεδο. Από Μπουρμπουάρ πώς ήταν, για πες μας. Πάρα πολύ καλή. Έψαχνα να βρω και τον κύριο Μάνο γιατί με φάντησε εκπομπής και προσπαθούσα να ακούσω, αλλά δεν ξέρω αν έτσι. Μόνο σε καλά εστιατόρια πάει ο κύριος Μάνος. Το δικό σας πρέπει να είναι μπανάλ για τα δεδομένα. Σαμπάνια ροζέ έχετε. Τα πάτε. Έχετε ροζέ, από αυτοί που λένε τα πόδια μου, όχι από αυτοί που πίνουν. Ε. Άμα δεν έχετε, δεν έχετε. Καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε φίλε. Είναι βέβαια, οι Παοξίδες πήραν τους προγόνους τους. Τότε που κατεβαίναν στην Εθνική Οδό και μπαίναν και τρώγαν και τις σούβλες. Ρίχνει και ένα χέρι ξύλο τον αυτό, όπως το λένε. Τον εστιατόρα. Και τώρα βγαίνουν και λένε αλήτες αυτοί, τα παιδιά. Τους αλήτες, τους δίναμε λέει κιόλας. Ο λαός του πάκα, τα διάγκα. Αυτός είναι ύποπτος. Ύποπτος είναι. Πολύ αβάντατος. Και μπουρμπουάρ. Παρακαλώ.